Το δημοτικό έχω βγάλει και εκείνο με 5. Γιατί δεν προλάβαινα να διαβάσω. Με στέλνανε η μάνα μέστρες σε δουλειά. Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Προτιμάγαμε τη δουλειά τα χρόνια και είναι παρά τα γράμματα. Εγώ την πιο πολύ ζωή μου το έκανα στο βουνό. Όλο το βουνό, όλη τη πέτσα, ξέρω ποιοι θα μη, πάρουν ποιοι θα μη. Άμα μου πεις που είναι να βάσω αλλαγή, εκεί θα σου πω όλοι. Όλοι, από 8 χρονών. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τη διαλέξαμε τη δουλειά. Δεν είχαμε επιλογές τότε, δεν είχαμε επιλογή. Εμείς είμαστε μικρά παιδιά τότε, στο νησί, και έπρεπε να δουλέψουμε. Σπέτσες, πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ένας τόπος σε κίνηση που ψάχνει να ξαναβρει τα βήματά του. Οδηγοί, οι άνθρωποι της εργασίας. Οργανωμένοι σε συντεχνίες, ασκούν την τέχνη τους ακούραστη. Χωρίς πτυχίο, με γνώσεις πρακτικές. Στα εργαστήρια, στις οικοδομές και στα καρνάγια. Έβγαλα το δημοτικό σχολείο και πήγα σε κυπλοποιείο. Έμαθα την τέχνη, άνοιξα δικό μου μαγαζί. Μαγαζί. Δικό μου ξυλουργείο. Και δούλευα και είχα και ένα παλικαράκι μαζί με βόηθαγε. Και σε ένα διάφορες πρίκες και εγώ τις εποχές εκείνης. Εγώ πήγα κατά πρώτη φορά στην οικοδομή. Από 8 χρονών, στο Λυσαίο. Εγώ σχεδόν μόνος μου έβαλα. Εκεί που δούλευα την οικοδομή, κάτι τα μάτια. Πρέπει να το θέλεις για να το βάλεις. Από αυτές που δούλευαν χαλί, μας έστειλε ο κύριος να πάμε να μάθουμε, να αρχίσουμε πώς γίνονται τα πράγματα. Επήγε πρώτα η μεγάλη μου αδελφή, και εγώ ήμουν πιο μικρή, πήγα σε μια άλλη κυρία και μάθαμε. Ο άνθρωπος αυτός το κατήχε ο Κυριάκος ο Σουτζόγλου το θέμα και μας έβαλε αμέσως αργαλιό στο σπίτι και με την καθοδήγησή του δουλεύαμε κανονικά και πληρωνόμαστε. Κάθε τέχνη στο νησί, κάθε συντεχνία και ένας προστάτης Άγιος. Στον Άγιο προσεύχονταν για μια καλή χρονιά. Τον Άγιο παρακαλούσαν στους μεγάλους τους φόβους. Και οι Άγιοι άκουγαν και έδιναν δύναμη και προστάτευαν. Ο Άγιος Νικόλαος τους ναυτικούς. Οι Άγιοι Απόστολοι τους ψαράδες. Η Αγία Βαρβάρα τους κτίστες. Ο Άγιος Ιωσήφ τους ξυλουργούς. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τους χασάπιδες. Ο Άγιος Ευθύμιος τους παπουτσίδες. Ο Άγιος Θωμάς τους δραφτάδες. Ο Άγιος Γεώργιος τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους.
τεχνίτες μάθαιναν την τέχνη τους υπομονετικά. Από τσιράκι κάλφας και από κάλφας μάστορας. Αφοσιωμένοι άλλοτε σε μία τέχνη και άλλοτε, λόγω των δυσκολιών, σε περισσότερες. Το 1954-55 δούλεψα αυτή τη δουλειά του μαγαζιού, αλλά έβλεπα ότι δεν έβγαζα μεροκάματο. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Και αποφάσισα το 56 και έφυγα. Μπαρκάρισα, πήγα με τα βαπόρια. Κίνα, Ιαπωνία, μόνο στην Αυστραλία δεν πήγα και το έχω παράπονο. Τέξας, Κούβα, Παναμά, Αμερική, καλά την Ευρώπη όλη. Όλη από την Ιταλία μέχρι απάνω την Νορβηγία. Εγώ τα αγάπησα τόσο πολύ τα βόσαλα, πρώτα μάθεμα βόσαλα, γιατί είχα από το Λυσαίο μαζί τότε, το Λυσαίο λέμε. Και πρώτα πρέπει να ξέρεις να μαζέψεις βόσαλα, τι βόσαλα θα μαζέψεις για να τα βάλεις. Να αφισιωθείς εκεί, να μην κουβουτιάζεις, να μην κάνεις τίποτα, τα χάλι. Εγώ με κλειστά τα μάτια τα βάζω, με κλειστά τα μάτια. Εμένα μ' άρεσε, κάπως μου τέριαξε. Ίσως είχα περισσότερη υπομονή, έβλεπα έτσι και τα έργα που γίνονται. Έβλεπες κάθε μέρα ότι κάτι άλλο γίνεται. Με ψύχωνε, μου έκανε καλό. Σε πειθαρχεί να αφοσιωθείς εκεί που κάνεις, ξεχνάς χίλια δύο άλλα που θα είναι δυσάρεστα και βλέπεις ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή και σαν ψυχοθεραπεία το συστήνονται, κάτι πράγματα με τα χέρια. Κάθε χρόνο στην επέτειο του προστάτη Αγίου τους, οι συντεχνίες γιορτάζουν. Οι τεχνίτες σταματούν να εργάζονται, φορούν τα καλά τους και εκκλησιάζονται. Στον Άγιο Νικόλα, στον Άγιο Μάμα, στον Άγιο Θεοδόσιο, στην Υπαπαντή, στα εισόδια της Θεοτόκου και αλλού. Είναι μέρα χαράς, γιορτής. Όπως στις 4 Δεκέμβρη, στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας. Στη γιορτή των χτιστών. Της Αγίας Βαρβάρας πήγαινανε όλοι στη λειτουργία, οικογενειακώς, και μετά πηγαίνανε κάθε χρόνο σε ενός οικοδόμου το σπίτι και πιάνανε στις μεζέδες της εποχής εκείνης, ψαράκια, ό,τι βρίσκαν, κότες, τέτοια πράγματα. Και γινόταν ένα γλέντι, όλοι οι οικοδόμοι μαζευόντουσαν. Εμείς είμαστε πιτσιρίκια τότε, πήγαμε τις παρακολουθούσαμε, που χορεύανε και γλεντάγανε και τραγουδάγανε. Αυτά τα γλέντια ήταν. Αυτά που λέτε. Η δουλειά με τα χέρια είναι δύσκολη, συχνά επικίνδυνη. Το σώμα στην αρχή αντιστέκεται, αλλά γρήγορα συνηθίζει. Ο καιρός όμως περνάει. Μόλις πάω να δουλέψω λίγο παραπάνω, αρχίζουν και πετάνε τα χέρια μου, έτσι. Είναι πολύ κουρασμένα. Ξέρεις ότι δέναμε 35.000 κόμπους την ημέρα τα τρία παιδιά. Για δέσε 15.000 κόμπους. Αέρας να πηγαίνει έτσι. Έχω βάλει πόσα να πω, δεν πάνε να μαθήσω. Πόσα να έχω βάλει. Και το χέρι μου καθόταν εκεί. Τώρα μάλιστα που δεν βάζω. Έκλεισε το χέρι. Thank you.
Είχα 11 μήνες μέσα στο βαπόρι και είμαστε στην Ιταλία σε ένα μέρος. Κάναμε μια βλάβη και έψαχε ο ηλεκτρολόγος να βρει τη βλάβη στο κεντρικό πίνακα του μηχανοστασίου, γιατί εγώ δουλεύω στη μηχανή. Και κάνει ένα βραχυκύκλωμα τέτοιο φοβερό που λιώσανε ολόκληροι πίνακες. Από εκείνη την ώρα εγώ στραβώθηκα. Μου κάψε τα κεντρικά νεύρα του ματιού. Έχασα το φως μου. Όχι τελείως. Τη δουλειά που έκανα δεν μπορώ να την κάνω πια. Είναι κάτι πια μου. Καθιστήσε συνταξιούρι και πα με κανένα κομματάκι. Εκεί πώ θα αντέξουν. Αν μου πουλάει μέσα, αν μου πουλάει τα πόδια. Είναι δύσκολα να μπορεί να. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να χαθούν. Σε παίρνει πίκρα όμως που τα μεριάσανε αυτά. Μεριάστηκαν αυτά τα πράγματα, τα μεγάλης αξίας πήγαν στην άκρη, σαν να μην ήταν τίποτα. Οι καιροί αλλάζουν. Η τεχνολογία φέρνει τους νέους τρόπους, οι παλιές τέχνες παραμερίζονται. Αλλά κάποιοι επιμένουν. Τώρα μου έχουν πει τρεις κοπελιές από την Αθήνα. Και θα έρθουνε μεθαύριο, να βάλω λίγο σαν μόνο του κάτω. Πήγα να μαζέψω που έχω φουκά, μαζέψαν ένα κουβά τόσο γόσταλα και θα έρθουν. Θα σου ετοιμάσω ένα κομμάτι, να το βάλω με τα χέρια μόνο. Είχα 5 παιδάκια πέρσι και 2 μητέρες. Για να δούμε φέτος θα προσέλθουν. Λοιπόν τα παιδάκια, γιατί να μην τα βάλουμε. Να μάθουν να φτιάχνουν με τα χεράκια τους. Μα δεν είναι αυτό. Εγώ έχω απορρίσει και με τις ιδέες τους. Εκεί που κάνουμε πράγματα. Δηλαδή έμαθα και από τα παιδιά. Τους λέω, εγώ δεν είμαι δασκάλα. Μην πείτε ότι είμαι δασκάλα. Μην πείτε, εγώ είμαι γιαγιά, τους λέω. Και ό,τι με έμαθε η γιαγιά μου, θέλω να σας το μάθω. Η τέχνη δεν χάνει την αξία της ποτέ. Και η τέχνη είναι πολιτισμός. Είναι ο πολιτισμός μας.